Δεν ήταν μόνο για αναψυχή, αλλά ήταν, το κάναμε και αστικό λεωφορείο, το κάναμε αγροτικό αυτοκίνητο, γιατί έπρεπε να ζήσουμε. 50 χρόνια είμαι πάνω στο ποδήλατο. Τώρα λοιπόν
Κατάλαβα ότι δεν μπορώ άλλο και το άφησα. Όμως σε όλα αυτά τα χρόνια δεν χρησιμοποίησα ποτέ το βέτο της προτεραιότητος και δεν έχω πάθει τίποτα από το ποδήλατο. Λοιπόν, πρέπει να είστε προσεκτικοί για να μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον όρο προτεραιότητα. Σαν ποδήλατα πρέπει να κάνετε πάντα το καλύτερο και να μένετε στην άκρη, να περνάνε τα μεγάλα αυτοκίνητα. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και στον Χρήστο τον Κύρκο. Όπως πολύ καλά τα είπε, πρέπει να πει για καλά στη ζωή μας, σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και για τον πλανήτη. Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής για την υγεία μας και από ό,τι είδα σήμερα η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Να εγκαταλείψουμε πλέον αυτοκίνητα και κάθε άλλο μέσο όταν αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια θέλουμε να βραβεύσουμε τον εκπρόσωπο από το τελικό, τον Μάκη τον Σαρατάρα. Παρακαλούμε τον κύριο τον Γιώργο τον Κασαβέντε, εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δημάρχο, να έρθει να μιλήσει. Σαν πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Ιτωλικού, τον Κώστα τον Ξηράο και το Σύλλογο του Άγιο Ιωάννη, την Καλλιδόνα και Ιππικό Όμιλο. Και εμείς Θεοτόκου. Και εμείς Θεοτόκου και όλους. Γιατί και στη δικιά μου τη διοργάνωση ο Κώστας ο Ξηρός έχοντα ανταπόκριση. Μου φέρνει πάντα 50 με 100 αθλητές. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον υπεριμένω και τις 29 Σεπτεμβρίου στη γιορτή του ψαριού που κάνω την έκτη διαδρομή το γύρο της Ιμνοθάλασσας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά έρχομαι και έμεινα ενθουσιασμένος από την συμμετοχή. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον Κώστα τον Ξηρό και στους συλλόγους του χωριού που στηρίζεται αυτή την προσπάθεια. Μακάρι και άλλα χωριά του Δήμου να υιοθετήσουν αυτή την προσπάθεια. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναβρεθούμε εδώ. Μας καλέσατε να είμαστε εδώ κοντά σας και να ξέρετε ότι η μοναδική αμοιβή που δεχόμαστε είναι αυτό εδώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τελειώνοντας, ήθελαμε να δώσουμε ένα αναμνηστικό στη μικρότερη ποδηλάτρια που ήταν σήμερα μαζί μας. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της Καλλιδόνας της